Συνελλήνες, συνέλληνες, γεια σας. Είχαμε υποσχεθεί ότι μετά από μια μακρά διαδικασία των προηγουμένων 9 εκπομπών θα σας αποδείξουμε ότι το 1821 δεν συνέβη η γέννηση του ελληνικού έθνους, αλλά η αναγέννηση. Και το αποδείξαμε αυτό αναφερόμενοι στη σειρά χιλιάδων ετών με την παρουσία των πρωτοελλήνων μηνύων από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, τα 9.500 χρόνια π.Χ., μέχρι και την εποχή του Χαλκού, με τους μηνύες επάνω στην Όφρη, στο Δημήνιον του Παγασιτικού Κόλπου, με τον Ορχομενό, με τα καταπληκτικά έργα τους, με την ναυτιλιακή τους εξάπλωση στα πέρατα της γης. Και στο προηγούμενο επεισόδιο, εκπομπή, DVD όπως θέλετε, περιγράψαμε το τέλος της αργοναυτικής εκστρατείας, φτάσαμε στους 7 επιθήβες και υποσχεθήκαμε ότι θα ξεκινήσουμε τον Τροϊκό πόλεμο. Τα γεγονότα του, τα αίτια του, τις όποιες λεπτομέρειες δεν μας λένε ή μας τις ερμηνεύουν λάθος, και κυρίως ότι εδώ, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος Λεκάκης, ότι εδώ δεν είχαμε τίποτα άλλο παρά έναν ακόμη εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων. Γιώργο. Να πω και να το δικαιολογήσω αυτό, ότι δεν είναι άποψη απλώς εμείς που την έχουμε αυτήν επειδή μελετάμε τον Όμηρο, αλλά επειδή, όπως λέγανε οι Αλεξανδρινοί, ο Όμηρος ερμηνεύει τον Όμηρο, ο ίδιος ο Όμηρος αναφέρει αυτόν τον πόλεμο ως επιδήμιο πόλεμο. Όποιος ξέρει τι είναι η λέξη ελληνικά επιδήμιο, σημαίνει εντός ιδίου δήμου. Έτσι, δηλαδή σημαίνει ότι ήταν μέσα ένας πόλεμος μέσα σε μία ίδια επικράτεια, σε μία ίδια χώρα. Έτσι, άλλωστε πουθενά δεν υπάρχει διερμηνέας. Μεταξύ, όταν μιλάνε οι Τρώες με τους Αχαίους, δεν υπάρχει κάποιος που είναι διερμηνέας. Τους ίδιους θεούς λατεύουν. Μάλιστα, οι θεοί έχουν και αυτοί τον εμφύλιό τους. 6 από τη μία πλευρά και 6 από την άλλη πλευρά. Ίδια κοινά ήθη και έθιμα συναντούμε και φυσικά η κοινή γλώσσα. Έτσι. Οπότε, και όπως θα δούμε και παρακάτω, υπάρχει και ένα ίδιο αίμα, το οποίο ανακυκλώνεται συνέχεια. Θα δούμε πού πάνε τελικά μετά οι ιτημένοι, αν υπάρχουν ιτημένοι, γιατί το μεγάλο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι, εντάξει, την πήρανε την Τρία και μετά γιατί φύγανε. Πολλές λεπτομέρειες άγνωστες. Πολεμάς 10 χρόνια, στην ουσία ένα χρόνο τον τελευταίο, τα υπόλοιπα 9 χρόνια ήταν διακοπές. Πολεμάς μια εκστρατεία 10 χρόνων και την κερδίζεις και μετά σηκώνεις και φεύγεις. Εδώ έχει ένα θέμα. Θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε και ελπίζουμε να μην αφήσουμε κενά. Και πραγματικά να δώσουμε το κίνητρο σε κάποιους άλλους, νεότερους, να ψάξουν μήπως στις πηγές βρούνε κάποια πράγματα. Γιατί εγώ δεν έχω πάψει να επιμένω ότι η ιστορία δεν είναι μόνο τα γεγονότα της, είναι και οι επαγωγές. Όταν έχεις ένα γεγονός εδώ, ένα γεγονός πιο εκεί, αυτό συντίθεται και σου δίνει ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι και το μεγάλο μειονέκτημα των αρχαιολόγων, οι οποίοι ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο χώρο, ψάχνει συγκεκριμένα γεγονότα, μιλάει για αυτά και δεν κοιτάει δίπλα τι έχει βγάλει ο διπλανός, αν θέλεις για λόγους ανταγωνισμού, αν θέλεις γιατί έτσι είναι η νοοτροπία, με αποτέλεσμα οι επαγωγές λείπουν. Όμως το αρχαίο ελληνικό αξίωμα είναι θέση, αντίθεση, σύνθεση. Και φυσικά αυτό το σχήμα το έχεις μόνο όταν οι θεσμοί σου το επιτρέπουν να το έχεις. Δεν υπάρχει σε δογματικά καθεστώτα, θεοκρατικά, κομματοκρατούμενα κλπ. Όπου η αντίθετη άποψη είναι καταδικαστέα και εξοδελιστέα. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό που ο μύθος ή ο Όμηρος περιγράφει σαν αιτία ή αφορμή, αν θέλουμε, του Τροϊκού πολέμου. Έχουμε λοιπόν μια καταπληκτική σκαλονής Ελληνίδα, την Ελένη, την κόρη του την Δάρεο στη Σπάρτη, η οποία έχει δύο φημισμένους αδερφούς, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Ο ένας είναι απογόνος του Διός και ο άλλος του την Δάρεο, αλλά είναι και αργοναύτες, είναι τρομεροί αθλητές. Εν πάση περιπτώσει είναι οι προστάτες και αδελφοί μεγαλύτεροι της Ελένης της Ωραίας. Διόσκουροι. Οι Διόσκουροι, λέγομαι. Διόσκουροι. Οι λέξεις τα λένε όλα. Έτσι, έτσι. Και ξαφνικά ξέρουμε ότι αυτή η πολύ ωραία κοπέλα, στα 13 της χρόνια, όταν είναι στην Ήβη,
απαγάγεται από ποιον, από τον Θησέα, ο οποίος είναι στο οριμότητά του, αλλά είναι διάσημος γυναικάς. Την κλέβει από τη Σπάρτη. Ήταν η πρώτη απαγωγή. Η πρώτη απαγωγή. Φεύγει να την πάει στην Αττική, τον κυνηγάνε τα αδέρφια της, οι Διόσκουροι. Κυνηγούν τα αδέρφια σου που λέει το... Ναι. Καταφέρνουν να τον προλάβουν πριν συμβεί το μοιραίο, έξω από την Αττική, τους τη δίνει πίσω, έρχεται στη Σπάρτη, ο Τιδάρεος καταλαβαίνει ότι πρέπει αυτό το κορίτσι να παντρευτεί γρήγορα. Μισό λεπτό, ναι. Δείτε το χάρτη. Ανεβαίνοντας από τη Λακωνία, όπως την κλέβει ο Θησέας και παίρνοντας το Ρώμα προς τα πάνω, μετά το Άργος και πριν την Κόρινθος, είναι μια περιοχή που λέγεται Λουτρά της ωραίας Ελένης. Εκεί έκατσε να κάνει μπάνιο η ωραία Ελένη. Ακόμα και σήμερα λοιπόν, η περιοχή, άντε πέσου σε αυτούς εκεί πέρα τους κατοίκους, που το έχουν τιμή τους και καμάρα, εδώ δεν έκανε μπάνιο η Ελένη, θα σε φάνε ζωντανό. Άρα λοιπόν το ότι διατηρείται το τοπονύμιο είναι η μνήμη και η ιστορία που είναι καταγραμμένη. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, φιλαράκο μου. Έτσι είναι, σωστό, πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν μία πρόσκληση προς τα παλικάρια, τους διαδόχους αν θέλεις, τους αρχηγούς, τους βασιλείς ανά την Ελλάδα, να σπεύσουν, να ζητήσουν το χέρι της ωραίας Ελένης. Και μαζεύονται στη Σπάρτη όλη η αφρόκρεμα των και, ωραίων και δυνατών ναών και ο Οδυσσέας και όχι Αχιλλέας λένε, δεν ξέρω αν είναι αληθές γιατί ίσως να είναι μικρότερης ηλικίας, θα το δούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει η ωραία Ελένη διαλέγει για σύζυγό της τον Ξανθομάλη, το αναφέρει ο Όμηρος, Μενέλαο, από, που είναι αδερφός του μεγάλου βασιλιά Αγαμέμνονα από τις Μυκήνες, και αυτός την παντρεύεται και γίνεται βασιλιάς της Σπάρτης. Όμως ο Τυνδάρεος επιβάλλει σε όλους τους υποψηφίους μνηστήρες έναν όρκο, ότι αν κάποιος θίξει την τιμή της Ελένης και του Μενέλαου, θα σπεύσουν σε βοήθειά του όλοι οι πρίγκιπες αυτοί. Κάτι είχε δει ο παππούς. Ίσως κάτι προέβλεπε, κάτι είδε, κάτι, εν πάση περιπτώσει, ίσως και ήξερε. Έχουμε λοιπόν πραγματικά αυτό τον όρκο και ενώ ο Μενέλαος... Προηγουμένως, με δεύτερη απαγωγή. Ο Οδυσσέας. Προσπάθησε ο Οδυσσέας. Από τότε έκανε διάφορα. Πήγε βόλτα προς την Αρκαδία. Τελικά ικανοποιήθηκε με την Πενελόπη. Του βγάλε γλώσσα και σου λέει. Όχι, δεν θέλω αυτή. Θα μιλάς πολύ εσύ. Η ξαδέρφη είναι καλύτερη. Και έτσι πήρε την ξαδέρφη. Έναν όρκο, τον οποίο επιβάλλει ο Τυνδάρεος στους υποψηφίους γαμπρούς της Ελένης, ότι σε περίπτωση που θυγεί η τιμή και η υπόλοιψη του Μενελάου και της Ελένης, θα σπεύσουν όλοι ενόπλως να βοηθήσουν. Ο Μενέλαος με την Ελένη είναι παντρεμένοι, κάνουν μία κόρη την Ερμιόνη και κάπου εκεί, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά υπολογίστε ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει στο 1335, κάπου εκεί, 1340, κάπου εκεί, έρχεται ο πρίγκιπας της Τρίας, ο Πάρης ή Αλέξανδρος. Αλέξανδρος έρχεται, Πάρης γίνεται. Α, ωραία, σωστά. Πολύ ωραία. Κατάλαβες γιατί θέλω να πω. Το κατάλαβα. Και συμβαίνει αυτή η περίφημη απαγωγή της ωραίας Ελένης. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξανδρος, φυσικά νέος, φυσικά ωραίος, φυσικά όμορφος,
Εξωτική ομορφιά, αλλιώτικα τα πράγματα. Οι Θράκες, γιατί οι Τρώες εκεί πέρα πάνω είναι από τα θρακικά φύλλα. Οι Θράκες είναι ψηλοί, είναι γίγαντες, είναι ωραία παιδιά. Όπως και να το κάνουμε, όμορφη και αυτή, θαμπόθηκε αυτός, θαμπόθηκε και... Απουσιάζει ο Μενελός. Ναι, και να μην απουσιάζει. Καλά, λέμε ότι απουσιάζει πάντα. Το θάμπομα είναι θάμπομα και την κλέβει. Την κλέβει και φεύγει από τη Σπάρτη προς Νότον, κοιτάξτε το χάρτη, και πάει να πάρει τα καράβια του, τα οποία είναι στο Γήθιον. Αυτό ήταν το λιμάνι της Σπάρτης. Το Γήθιον είναι 20 χιλιόμετρα από την πόλη. Αυτά πρέπει να γίνονται πάνω στην Πελάνα, βέβαια, όχι στη σημερινή Σπάρτη. Κατεβαίνει, οπότε είναι 40 χιλιόμετρα η απόσταση. Αυτά τρέχουν, σκυνηγάνε μία μέρα. Λοιπόν, το βράδυ, το πρώτο βράδυ του έρωτα, του γάμου τους, το περνάνε σε ένα μικρό νησάκι, για να είναι απρόσβλητοι από τους υπολείπους, που και σήμερα λέγεται Κρανάη. Έξω το Γήθιον. Γιατί λέγεται Κρανάη? Γιατί από την βιασύνη που τους προλάβανε εκεί πέρα να φύγει μετά ο Αλέξανδρος, είπε στο κράνος, έμεινε το κράνος εκεί πέρα, άφησε σημάδια ο κλέφτης, να το πούμε έτσι, ο αεραστής, ο απαγωγέας. Πάς περιπτώσει, ο νεαρός αυτός τολμητίας. Ο μπός θα έλεγε οικειοθελώς ή το βιαστήσα. Αυτός λοιπόν, παρόλα αυτά, μένει το κράνος, μείναν τα σημάδια, είδαν το κράνος του Τροαδίτη πρίγκιπα και φεύγουν από εκεί και δεν πάνε κατευθείαν, γιατί ξέραν ότι θα το τιστήσουν προς βοράν. Φεύγει προς νότον από την Κρήτη και πάει προς την Αίγυπτο. Μάλιστα. Στη συνέχεια έχουμε να χτυπάει συναγερμός. Ο Μενέλαος ειδοποιεί τον αδερφό του Αγαμέμνονα. Αυτός είναι ο ισχυρότερος βασιλέας στην Ελλάδα τότε. Είναι η Μυκηναϊκή λεγόμενη περίοδος. Έχουν προηγηθεί οι Ατρίδες προγονή του. Έχουμε πραγματικά συμπαράσταση πρόθυμη κάποιοι. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Γι' αυτό ο Αγαμέμνονας συνιστά μια επιτροπή, στην οποία είναι ο Μενέλαος, καθότι έχει το ενδιαφέρον, ο βασιλιάς της Πύλου ο Νέστορας, πρεσβύτης σεβαστός, και ο περίφημος Παλαμίδης. Περί του Παλαμίδη, στο τέλος των εκπομπών που θα κάνουμε, θα αφιερώσουμε μια ειδική εκπομπή, δεδομένου ότι πρόκειται για κάποιον που πανθομολογουμένος θεωρείται ο ιδιοφιέστερος των Ελλήνων. Και ο αδικημένος της γραμματείας. Ακριβώς. Πράγμα όμως που εμείς υποχρεούμεθα να τον αναφέρουμε, διότι θα μπορούσε να είναι ένας ιδανικός ήρωας και για τη σημερινή ελληνική νεολαία. Όμως ας περιοριστούμε στο ρόλο του, ότι ως μέλος της Επιτροπής, είναι άλλωστε ανιψιός του Αγαμέμνονα, γυρίζουν όλη την Ελλάδα από τις σποράδες όπου βρίσκουν τον Αχιλλέα, από την Ιθάκη όπου βρίσκουν τον Οδυσσέα, ο οποίος πρέπει να το πούμε αυτό, διότι προσπάθησε να μην πάει στον πόλεμο και έκανε τον τρελό. Αποκάλυψε το τέχνασμά του ο Παλαμίδης, εξού και άρχισε μια έχθρα αβυσαλαία στο μέλλον, μέχρι την Κύπρο και την Κρήτη, όπου στην Κρήτη που είναι σε παρακμή μετά την έκρηξη του Φεριστίου της Θήρας, αλλά παρόλα αυτά ο βασιλιάς Ιδωμενέας με τον Μυριώνη, ο υπαρχηγός ας το πούμε, οι Κύπροι με ένα μόνο καράβι, ενώ οι Κρήτες με πάρα πολλά, και αρχίζει πλέον να οργανώνεται στόλος. Το γεγονός και μόνο ότι στην Αργολίδα ο Αγαμέμνονας εμφανίζεται ότι φτιάχνει στόλο με 100 καράβια. Ο Διομήδης, ο οποίος είναι βασιλιάς του Άργους, είναι με 80 καράβια. Δανείζουν και 100 καράβια στους Αρκάδες που δεν έχουν θάλασσα αλλά συμμετέχουν. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τώρα τα βουνά της Αργολίδος, Αραχναίο κλπ. Είναι πέτρα χωρίς δέντρο πουθενά. Έχει ακριβώς. Έγινε από ψήλωση από τότε και είμαστε τώρα 3.500 χρόνια μετά και τα βουνά αυτά είναι ξερά από τότε που γίνανε αυτές οι εκατοντάδες καραβιών. Σημαντικό το Αραχναίο που ανέφερε. Επάνω έχει ένα διπλό ναό, κυρίως όμως είναι ο ναός του Αραχναίου Διός, όπου πήγαιναν και έκαναν λιτανίες για βροχή, για να βρέξει δηλαδή, με πρόκληση τεχνητής θεομηνίας, κάτι που αργότερα το βρίσκουμε στον Τέσλα και λοιπά την τεχνολογία, για να φέρει βροχή όταν τα πάντα γύρω αράχνιαζαν.
με αυτές τις σκέψεις και αυτές τις λογικές και ένα μυστήριο που ήδη διαφαίνεται αλλά δύσκολα το αντιλαμβάνεται κανείς. Μας λένε οι συγγραφείς όλοι ότι τα βασίλεια του Μενελάου και του Αγαμέμνονος ήταν όμορα. Όπως ξέρουμε σήμερα το χάρτη δεν συνορεύει το βασίλειο της Λακωνίας με το βασίλειο των Μυκηνών. Μεσολαβεί η Κινουρία και η Αρκαδία. Άρα λοιπόν κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ή οι Μυκήνες δεν είναι εκεί που είναι ακριβώς, ο Αγαμέμνονος δεν ήταν εκεί ακριβώς, ή η Λακωνία δεν ήταν εκεί ακριβώς. Κάτι από τα δύο ή ήταν μεγαλύτερο ή ήταν κάπου αλλού. Αυτά τα μυστήρια δεν θα λυθούν αν δεν μπει σκαπάνι κάτω σε όλους αυτούς τους χώρους. Κλείνουμε εδώ το πρώτο μέρος. Μείνετε να δείτε λίγο πόσο ενδιαφέρον έχει η συνέχεια. Είπαμε λοιπόν ότι η επιτροπή αποτελούμενη από τον Μενέλαο, τον βασιλιά της Πύλου, τον Νέστορα και τον περίφημο Παλαμίδη, γυρνώντας στην Ελλάδα καταφέρνει να ενεργοποιήσει τους ήρωες εκείνους που μετά αναδείχτηκαν στα γεγονότα του Τροϊκού Πολέμου και σπέβδουν όλοι με καράβια. Υπάρχει ο κατάλογος των νιών ο περίφημος που αναφέρει ο Όμηρος από πού ήρθε ο κάθε επικεφαλής βασιλιάς ή ήρωας, με πόσα καράβια, χρώμα, οπότε, σχήμα, ακριβώς, κατάρτια, πανιά, τα πάντα, και επιπλέον προκύπτει και ο αριθμός των αιρετών και πολεμιστών, όπου φτάνουμε στα 1208 νομίζω, Γιώργο, καράβια, ένα στόλος ο οποίος ποτέ δεν ξανασυγκεντρώθηκε τέτοιος από Έλληνες στην παγκόσμια ιστορία τότε, και συγκεντρώνται στην Αυλίδα. Η Αυλίδα, για όσους η γεωγραφία δεν είναι το αγαπημένο τους μάθημα, είναι ανάμεσα στην περιοχή της Αττικής μετά τον Οροπό, και απέναντι είναι μετά την Ερέτρια ο κόλπος αυτός, ο οποίος έχει διέξοδο από το στενό της Χαλκίδας και πάνω, αλλά και από κάτω από το στενό της Άνδρου. Είναι στρατηγικό σημείο, διευκολύνει και αυτούς που έρχονται διαξηράς και βρίσκουν τα καράβια ή τα έχουν ρίξει από πιο πάνω, και έτσι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για σχεδόν πανελλήνια εκστρατεία. Εκεί λοιπόν συμβαίνουν και τα γεγονότα που περιγράφει ο Όμηρος σχετικά με το ότι δεν φύσαγε άνεμος ούριος, ότι ο Μάντης Κάλχας προτείνει τη θυσία της κόρης του Αγαμέμνα της Ιφηγένειας προκειμένου να πνεύσει ο άνεμος, τα γεγονότα με την Κλητεμνίστρα, ότι ενώ η Ιφηγένεια οικειοθελώς προσφέρεται να θυσιαστεί, υπάρχει μια παρέμβαση της θεάς Αρτέμιδος με κάποιο νέφος που την απαγάγει και την βρίσκουμε ιέρια στο ναό της θεάς ακριβώς στην Κριμαία. Στην Κριμαία επάνω. Αυτό είναι μια έμεση αναφορά στο γεγονός ότι ήδη ο απικισμός των Ελλήνων στην Κριμαία ήδη ήταν ενδράσει. Ήταν γεγονός, είχε ήδη εδραιωθεί. Έτσι. Ακριβώς αυτό, λέω αυτό και συνεχίζεις, δείχνει όμως και την πραγματική αιτία, γιατί είπαμε ότι η απαγωγή της Ελένης μπορεί να παρουσιάζεται ως αιτία, αλλά πιθανόν είναι η αφορμή. Δηλαδή, είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι γίνεται πανελλήνια αργοναυτική εκστρατεία για να βρούμε τα ορυκτά, τον πλούτο της Μαύρης Θάλασσας και τη διαφυγή των αργοναυτών. Βρίσκουμε τώρα ότι ήδη στην επόμενη γενιά υπάρχει αποικία και ιερό της Αρτέμιδας στη Μαύρη Θάλασσα. Τι παράγει η περιοχή εκεί? Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, σιτάρι. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα
των Ελλήνων να προμηθεύονται σιτάρι που το εμποδίζει ποιος? Οι Τρώες, οι οποίοι έχοντας την Τρία στο έμπα του Ελισπόντου, ζητάνε είτε διόδια είτε το απαγορεύουν. Να λοιπόν η πραγματική αιτία της εκστρατείας των Ελλήνων εκεί. Άλλωστε, το ότι λείπει το σιτάρι και έχουμε άμεση σχέση και εξάρτηση με το σιτάρι του Πόντου θα το δούμε πολύ αργότερα στον Πελοποννησιακό, όταν έχουμε το λοιμό των Αθηνών και την πολιορκία των Αθηνών, που Πόντι, κάτοικοι δηλαδή εκείνης της περιοχής, Έλληνες φυσικά στην καταγωγή, στέλνουν σιτάρι στην πολιορκούμενη Αθήνα και λιμοκτονούσα Αθήνα, μάλιστα τόσο πολύ που το πουλάνε κιόλας οι Αθηναίοι και κερδίζουν χρήματα. Άρα λοιπόν βλέπετε τη σχέση. Τώρα, θα μου πείτε, μα είχαν αποικίες οι Έλληνες στον Πόντο εκείνη την παλαιοτάτη εποχή, 12ο, 13ο, 14ο αιώνα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι από πριν λίγο καιρό, λέγαμε, μάλιστα ο Φαλμεράιερ το είχε πει αυτό, ότι τον 11ο αιώνα ξεκίνησε η κατοίκηση, οι αποικίες των Ελλήνων στον Πόντο. Εμείς τότε λέγαμε τον 8ο και τον 9ο και τον 10ο αιώνα. Ο Φαλμεράιερ, μπράβο του, είπε 11ο αιώνα. Αποδείχθηκε ότι το 14ο αιώνα, η Σκαπάνη έφερε το 14ο αιώνα, άρα λοιπόν είμαστε μέσα. Πριν από λίγους μήνες που σας ομιλώ, ευρέθη οικισμός στον Πόντο 14.000 χρόνων. Άρα λοιπόν ο Πόντος μας είναι μια ευρύτατα κατοικημένη περιοχή και παλαιοτάτη. Τώρα, όσον αφορά το βαθύ και γιατί πρέπει να φυσήξει ούριος άνεμος. Ούριος άνεμος πρέπει να φυσήξει στην ουρά του πλοίου. Αν φυσήξει στην ουρά του πλοίου βγαίνοντας από το βαθύ, όπως θα δείτε το χάρτη, προς τον νότιο βοϊκό κόλπο, θα σε κατεβάσει νότια για να πάρεις στροφή από το στενό του άνθρωπου, της άνθρωπου που είπε ο Γρηγόρης, για να φύγεις για την Τρία. Συγγνώμη, επειδή το περνάω πολύ τακτικά πηγαίνοντας στην Άνδρο, ακόμη και όταν υπάρχει πλήρης δυναιμία, το ρεύμα σε σπρώχνει προς τα έξω. Ναι. Δηλαδή είναι δύσκολο να φύγεις προς τα πάνω. Δεν ξέρω λοιπόν αν πήγαν από εκεί ή αν πήγαν από το βόρειο άκρο, δηλαδή μέσα από το στενό της Καλκίδος, βγήκανε πάνω στο Μαλιακό και από το Μαλιακό έξω από τον Παγκαστικό και φύγανε πάνω. Όπως έγινε και η πορεία των Αργοναυτών. Ναι. Δεν ξέρω εκεί, ακριβώς πώς. Στην Αυλίδα, άμα θα δείτε, υπάρχει μια περιοχή και σήμερα ακόμα λέγεται Βαθύ. Αυτή λοιπόν είναι ένα βαθύπεδο, το οποίο εκείνη την εποχή έμπαινε το νερό μέσα. Το βουνό εκείνο λέγεται νησί. Και γιατί λέγεται νησί? Γιατί το νησί. Γύρω-γύρω μπήκαν δύο αυλάκια, ίσως και τεχνητά κανάλια, και έκαναν όλο το βαθύ ένα ασφαλέστατο λιμάνι για εκείνη την περιοχή. Εκείνη λοιπόν είναι η περιοχή που συγκεντρώνονται οι Έλληνες με έναν στόλο 1.200 καραβιών, που έκτοτε δεν ξαναδημιουργήθηκε ποτέ σε καμία περίοδο της ιστορίας. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει όλη αυτή την... Επίτρεψέ μου να πω κάτι. Είπαμε πριν για τον Παλαμίδη. Ας πάρουν μια πρόγευση αυτοί που μας ακούν περί της μεγαλοφυΐας του Παλαμίδη, ο οποίος είναι ο επιτελάρχης που κατανέμει στη στρατοπέδευση της Αυλίδος τους 100.000 τόσους άνδρες. Με τέτοιο τρόπο, με τέτοιες μεθόδους, για τη διατροφή τους, για την απασχόλησή τους, αυτά καταγράφονται από συγγραφείς πλην του Ομήρου, άσκηση, που λένε για ποιο λόγο ήταν τόσο οργανωμένο το στρατόπεδο των Αχαιών, έτσι τους λένε, παρότι μετέχουν από όλη την Ελλάδα φύλλα τα οποία είχαν ίσως άλλη ονομασία, όπως οι περίφημοι Μυρμιδόνες του Αχιλλέα, αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι όλοι αυτοί... Ποιος τίθεται επικεφαλής ίσως, επειδή ο Αγαμέμνων ήταν Αχαιός. Ναι, ακριβώς, είναι ο πιο δυνατός, αυτός είναι. Είναι ο αρχηγός του στόχου. Αλλά ο επιτελάρχης, πανθομολογουμένος, αποδεκτός από όλους, είναι ο Παλαμίδης. Συνέχισε. Μια μικρή παρένθεση, παρατήρηση, γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Σας είπε ο Γρηγόρης, ο Κωσιβάκης, ο φίλος μου, ότι γίνεται κάτι εκεί με την Θυσία και πρέπει ο Αγαμέμνου να ειδοποιήσει την Κλητεμνήστρα, η οποία είναι στο Άργος. Τι κάνει τότε? Τη στέλνει μια γραφή. Τη στέλνει ένα γράμμα. Που σημαίνει ότι τα γράμματα ήδη υπήρχαν και δεν ήταν σύμβολα και σφινοειδείς. Και την ανακαλύψαμε 500 χρόνια μετά. Και την ανακαλύψαμε και, μη σου πω και παραπάνω, που λένε ούτε τα φέραν οι Φοίνικες, δεν υπάρχουν εκείνη την εποχή. Οι Φοίνικες δεν είναι ούτε στο... Και να είναι, δεν έχουν δέλτους, δεν έχουν γραπτά κείμενα, δεν υπάρχει τίποτε που να αποδεικνύει ότι σε αυτούς τα οφείλουμε. Και στέλνει μια γραφή να ειδοποιήσει για το τι πρόκειται να συμβεί τη μητέρα της και η γυναίκα του. Ότι κοίταξε να δεις,
Θα την παντρέψουμε με τον Αχιλλέα. Ναι. Αυτό ήταν το πρόσχημα. Ναι. Ναι. Θα την παντρέψουμε και θα χαθεί το παιδί και κατά κάποιο τρόπο έτσι σε προετοιμάζω. Άρα λοιπόν η γραφή υπήρχε και φαίνεται από το έμπα του έπους ότι, κοίτα να δεις, σας το λέω ξεκάθαρα, γραφή υπάρχει, έτσι, με τη γράφω εγώ Όμηρος. Έτσι. Συνέχισε. Λοιπόν, γίνονται διάφορα μέσα στο στρατόπεδο και ωραία και περίεργα και τρομακτικά. Όλοι είναι εκεί, είναι αχαιοί, είναι δωρεείς, είναι ίωνες, είναι μυρμιδόνες από τη φθία του Αχιλλέως, είναι Κύπροι και ο στόλος με κάποιο τρόπο σε κάποιες... Μέχρι και υπηρωτικό φύλο μετέχει. Ναι. Όλοι ήταν, όλη η έκταση της σημερινής Ελλάδος και έξω από την Ελλάδα. Όταν λοιπόν εδέησε να φυσήξει και τα πλοία να φύγουν. Να μην πάμε στο ταξίδι, σε κάθε περίπτωση οι αχαιοί καταφέρνουν και φτάνουν έξω από την Τρία, στρατοπεδεύουν τα πλοία τους, τα βάζουν στην Αιγαιακή Ακτή, γιατί η Τρία ήλεγχε και την Αιγαιακή Ακτή, αλλά και την Προποντίδα. Δηλαδή ήταν διλήμμενος. Μπορούσε λοιπόν σε τέτοιο στρατηγικό σημείο που να ελέγξει. Είχε δύο λιμάνια. Ένα λιμάνι προς την Προποντίδα, το σημερινό που λέγεται Τσανάκ Καλέ, δυστυχώς. Έτσι. Αυτό ήταν η πόλη Δαρδανέλια, θυμίζει το Δάρδανο και την Έλλη, που έλεγχε αυτούς που κατεβαίνανε από τον Πόντο προς το Αιγαίο και από το λιμάνι το Αιγαιακό έλεγχε αυτούς που έρχονταν από το Αιγαίο να μπουν στα Δαρδανέλια, στην Προποντίδα. Επομένως εμπόριο γιοκ χωρίς την άδεια των τρόων. Ακριβώς. Έπρεπε να πληρώσεις τα διόδια των τρόων εκεί πέρα, γιατί αλλιώς δεν σε αφήνανε να περάσεις. Και ήταν και παλικάρια. Ναι. Έχουμε λοιπόν και πάλι αποβίβαση. Εκεί έχουμε και τον πρώτο νεκρό, τον Πρωτεσίλαο, τον αρχηγό των Μαλιαίων. Στρατοπέδευση την οποία και πάλι κάνει ο Παλαμίδης. Έχει σημασία αυτό που λέμε, διότι περιγράφεται η στρατηγική της στρατοπεδεύσεως, πράγμα που προστατεύει τους αχαιούς από τις ξαφνικές εξόδους των τρόων κλπ. Και αρχίζουν πλέον τα γεγονότα, τα πολεμικά και όχι μόνο, του Τροϊκού πολέμου. Εκεί λοιπόν δεν θα θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία να πούμε λεπτομέρειες, γιατί πρέπει όλοι να διαβάζουμε τον Όμηρο, όχι μία φορά, πολλές. Είναι πραγματικά εκπληκτικές οι περιγραφές του, μπλέκει στα ανθρώπινα και τα θεϊκά, την παρέμβαση των θεών των 12, οι 6 υπέρ των τρώων, οι 6 υπέρ των αχαιών. Δημιουργούνται γεγονότα και περιστατικά τα οποία πραγματικά απολαμβάνεις όταν τα διαβάζεις, δεν είναι κάτι στεγνό και καταγραφή γεγονότων ας πούμε μόνο, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να σκέπτεσαι. Περιγράφει και δίνει στο στόμα των ηρώων του ρητά, αυτό το περίφημο που λέει ο Έκτορ, ο αρχηγός, ο πολεμικός των Τρώων, ότι εις Ιωνός άριστος αμήνεστε περιπάτρης, το οποίο σημαίνει δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό από το να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου, και το λέει στα ελληνικά, απόδειξη ότι είναι Έλλην στην πραγματικότητα, και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά παραπέμπουν σε μια κοινωνία η οποία πέρα από τα μειονεκτήματα ή τα λατώματα έχει ένα επίπεδο πολιτισμικό το οποίο είναι πραγματικά ζηλευτό. Επ' αυτόν. Είπε ο Γρηγόρης ότι είχαμε ήδη τον πρώτο νεκρό. Πριν να έχουμε τον πρώτο νεκρό είχαμε την πρώτη αποχώρηση, την πρώτη απουσία, ο Μέγας Φιλοκτήτης. Πηγαίνοντας κατά την διαδρομή και σταματώντας την ίσο Χρυσή να κάνουν τις σποδές που κάναν οι αργοναύτες, και επειδή ο Φιλοκτήτης συμμετείχε ως μικρό παιδί εκεί και είχε δει και ήξερε, έπρεπε να τους πει ποιος ήταν εκείνος ο βωμός που κάναν οι παππούδες τους και είχαν έσει ο τέλος στο ταξίδι τους. Άρα να πως πάει εκεί η συνέχεια. Έπρεπε σε εκείνον το συγκεκριμένο βωμό, τον οποίο δεν ήξερε ποιος ο Φιλοκτήτης, όπως... Ίσως να πούμε στους ακροατές μας ποιος ήταν ο Φιλοκτήτης. Ναι. Ήταν αυτός που ο Ηρακλής του εμπιστεύτηκε τα όπλα του, τα τόξα, τα οποία ήταν αλάνθαστα, βεβαίως
το χέρι είναι που παίζει ρόλο, αλλά και το όπλο έχει τη σημασία του. Και αυτός ο φιλοκτήτης τώρα, μικρός τότε όταν έγινε η αργοναυτική εκστρατεία και μετά ο θάνατος του Ηρακλή, μετέχει στην τροϊκή εκστρατεία, που σημαίνει αργοναυτική και τροϊκή δεν απέχει παρά μία γενιά. Μία γενιά. Έτσι. Και αυτόν βάζουν να τους υποδείξει τον τόπο και τον ακολουθούν όλοι, είναι ο Αχιλλέας μαζί του, ο Διομήδης, είναι ο Οδυσσέας. Υπάρχει εντωμεταξύ η μαντεψιά ότι μόνο με το τόξο του Φιλοκτήτη, με τα βέλη του και το τόξο του Ηρακλή θα κερδιθεί η Τροία, και αυτό τους τρομάζει όλους, γιατί φεύγει από όλους η δόξα ξαφνικά, έτσι. Ήδη έχει βγει το μαντάτο ποιος θα είναι ο νικητής, ο Φιλοκτήτης θα είναι, με αυτά τα όπλα και προσέχτε τον, αλλά έχει μια τυχαία εκεί, κάποιο φίδι, κάποιο σκορπιός τον δαγκώνει, η πληγή είναι χένουσα, μυρίζει πάρα πολύ, γίνεται επανάσταση στο οποίο δεν τον θέλουν και αναγκάζουν. Είναι η αφορμή για να τον αφήσουν. Ναι, να τον εγκαταλείψουν στη Λίμνο. Εκεί είναι μια ολόκληρη ιστορία ο Φιλοκτήτης. Υπάρχει και περίφημη τραγωδία. Ας μην το χάσουμε. Εκεί, τώρα, αλλά είναι η πρώτη ήδη απώλεια. Κατεβαίνει αυτός που θα έπαιρνε την μάχη. Θα ήταν συστατικό της κυριεύσεως της Τροίας. Τρομερό. Πάση περιπτώσει, έχουμε πλέον τα γεγονότα που περιγράφει ο Όμηρος, τα οποία όμως δεν είναι όλη η δεκαετία του πολέμου, μια και λέμε. Ούτε τον τελευταίο χρόνο καν. 55 μέρες, αν περιγράφονται. Βεβαίως προκύπτουν ορισμένα ερωτηματικά. Ο Όμηρος περιγράφει με απίστευτη έτσι, δυνατότητα έκφρασης τα γεγονότα αυτά, νιώθει σαν να είσαι εκεί, τα ηρωισμούς του Διομήδη, συναισθήματα, οι ηρωισμοί του Έκτορα, ο θάνατος του Πατρόκλου, οι πονηριές του Οδυσσέα, ο θυμός του Αχιλλέα δήθεν για τη Βρυσιείδα, μια καλονή την οποία απέσπασε ο Αγαμέμνονας από τον Αχιλλέα, καθημάς και στην πορεία θα δούμε ότι αυτό δεν ισχύει, είναι άλλη η αιτία, και εκεί θα κάνω μια αναδρομή γιατί δεν το είπαμε και είναι σημαντικό. Είναι λοιπόν γεγονός ότι σε ένα στράτευμα η ποιότητα των στρατιωτών, των ηγετών, των επιμέρους ηρώων, αρχηγών δεν είναι το ίδιο. Είναι βέβαιο ότι στο στράτευμα των Αχαιών υπάρχει μία ελίτ. Θα τη θεωρήσω ελίτ με μορφωτικό επίπεδο υψηλότερο των άλλων. Ποιοι είναι αυτοί? Καταρχήν ο Αχιλλέας, ο ξάδερφός του Αίαντας, σίγουρα ο Παλαμίδης, σίγουρα τα παιδιά του Ασκληπιού, ο Μαχάων και ο Ποδαλήριος, που είναι γιατροί, ο ένας είναι χειρουργός και ο άλλος είναι ψυχολόγος. Λοιπόν, αυτοί γιατί είναι όλοι μαζί και τους αναφέρουμε? Ως παιδιά και έφηβοι και νέοι σπούδασαν στην περίφημη σχολή του Κενταύρου Χήρωνα στο Πήλιο. Όταν ξεκινάνε οι αργοναύτες, το είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, κάνουν στάση έξω από το Πήλιο, εκεί που βρισκόταν η σπηλιά εντός εισαγωγικών, το Πανεπιστήμιο του Κενταύρου Χήρωνα, γιατί ο Πηλέας ήθελε να αποχαιρετήσει το γιο του Αχιλλέα, που ήταν τότε δεκαετής. Αν προσθέσουμε και τα 20 χρόνια που μεσολάβησαν, δηλαδή υπολογίζουμε ότι ο Αχιλλέας ήταν ήδη 30 ετών. Το ίδιο και ο Παλαμίδης, το ίδιο και ο Αίαντας, το ίδιο και τα παιδιά του Ασκληπιού. Αυτοί σίγουρα συνδέονται με ιδιαίτερες σχέσεις και δεσμούς, οι οποίοι τους κάνουν να είναι λιγάκι πιο απόμακροι από ήρωες του στυλ του Διομήδη, του Οδυσσέα, οι οποίοι δεν αναφέρονται ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη μόρφωση, σπουδή κλπ. Εξού και αργότερα κάποιες αντιπαλότητες που θα τις βρούμε συζητώντας το. Αυτό δεν έχει αναλυθεί ποτέ. Περιγράφοντας λοιπόν ο Όμηρος τα γεγονότα, τα οποία είπαμε είναι γνωστά και ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, αλλά και ο Γιώργος δεν θα διαφωνήσει, με εξιτάρισε να ανακαλύψω, να αναλύσω και να συζητήσω αυτά που δεν μας λέει. Είναι πραγματικά γεγονότα τα οποία από άλλους συγγραφείς πληροφορούμαστε, αλλά δεν τα λέει ο Όμηρος. Είναι περίεργο. Δεν αμφισβητούμε την ποιότητα του Ομήρου, αλίμονο. Είναι ο κορυφαίος ποιητής όλων των αιώνων. Όμως, όταν περιγράψαμε πριν για τον Παλαμίδη, έχουμε ένα γεγονός το οποίο προκαλεί έκπληξη.
δεν αναφέρεται πουθενά ο Παλαμίδης ούτε στην Ιλιάδα ούτε στην Οδύσσεια. Και αυτό μας βάζει σε σκέψεις. Ποιος είναι ο ρόλος του Παλαμίδη που ο Όμηρος δεν θέλει καν να τον αναφέρει? Δεν αναφέρονται καν τα καράβια του πατέρα του Παλαμίδη, του Ναυπλίου, που είναι και αυτός από την Αργολίδα και συγγενής του Αγαμέμνονα, αλλά αποσιωπάται πλήρως η παρουσία του. Έχουμε λοιπόν να αναλύσουμε, γιατί αυτό μας δίνει αφορμή, του ποιος είναι ο Όμηρος. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα γεγονότα του ιδίου του Τροϊκού Πολέμου, και έχει σημασία αυτό, είναι ποιος είναι ο Όμηρος. Ποιος είναι, βρε Γιώργο? Ο Όμηρος λοιπόν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε ακόμα και τους Αλεξανδρινούς, δεν απασχολεί μόνο εμάς σήμερα, το 2000, απασχολεί τους Αλεξανδρινούς, οι οποίοι το έχουν λύσει, έχουν πει ότι τα έπι είναι γραμμένα από έναν και συγκεκριμένον ποιητή, δεν τα έχουν γράψει πολύ. Και απασχόλησε λίγο αργότερα και το μεγάλο αυτοκράτορα τον Αδριανό. Φανταστείτε ότι ένας από τους πιο επιφανείς αυτοκράτορες της Ρώμης, Μέγας Φιλέλλην, δεν ασχολείται μόνο... Δεύτερος αιώνας μετά Χριστό. Ναι. Δεν ασχολείται μόνο με τα διοικητικά και τα στρατιωτικά, έμεινε γνωστός διότι καλόπισε τις περισσότερες πόλεις της αυτοκρατορίας του και κυρίως με ελληνικού ενδιαφέροντος έργα, αρχιτεκτονήματα, ρυθμούς, μεγάλη αυλή, πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος αυτοκράτορας, ίσως ο κορυφαίος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και αυτόν λοιπόν το βασάνιζε αυτό το ερώτημα. Γιατί? Γιατί λέει όταν ήταν μικρός αγαπούσε τόσο πολύ την ελληνική γραμματεία που τον ονομάζανε πειρακτικά Γκρέκουλους, δηλαδή γρεκάκι που σημαίνει ελληνάκι. Γι' αυτό και η ονομασία Γρεκός δεν είναι προσβλητική, είναι τιμητική. Όταν ένας μετέπειτα αυτοκράτορας της Ρώμης ασχολείται και έψαχνε από τότε ερωτήματα που απασχολούν και εμάς. Τι του απαντήσαν λοιπόν όταν έγινε αυτοκράτορας? Πήρε λοιπόν τις πρεσβείες του, πήρε τους σοφούς του, τους πριτάνιους του, άκρη δεν βρήκε. Και τότε ο μέγας αυτοκράτορ Αδριανός έστειλε πρεσβεία να ρωτήσει το μαντίο των Δελφών. Το μαντίο των Δελφών λοιπόν, και εκεί σταματάμε να συζητάμε, απάντησε ότι ο Όμηρος είναι ο γιος του Τηλεμάχου, άρα ο εγγονός του Οδυσσέα. Άρα λοιπόν ο Όμηρος είναι ο άνθρωπος ο οποίος γράφει για λογαριασμό του παππού του ή θέλει να εξιστορήσει τα γεγονότα του σωγιού του ή θέλει να πει τα του οίκου του. Οπότε αποσιωπά τα άλλα, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί θέλει να δώσει βαρύτητα και έμφαση στο σώι του. Και όπως, τι κάνει? Όπως, ναι. Τι κάνει? Αναδεικνύει σε σπουδαιότερο ήρωα της Ιλιάδας, όχι την Οδύσσεια που στο κάτω-κάτω είναι γραμμένη, είναι γραμμένη για τον παππού, αλλά στην Ιλιάδα τα γεγονότα σε όλα εμφανίζονται όλα να πρωτοστατεί, να πρωταγωνιστεί, να είναι ο ήρωας ο υπεράνω όλων, ακόμη και στην κατάληψη της Τρίας, ο Οδυσσέας. Να δίνει λύσεις, ο Οδυσσέας. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και ο άλλος παππούς του, γιατί η γυναίκα του Τηλεμάχου εμφανίζεται από την το χρησμό του μαντίου των Δελφών, ότι είναι η επικάστη, η κόρη του Νέστορα. Άρα και ο επόμενος παππούς, ο άλλος παππούς του Ομήρου είναι ο πιο σοφός. Είναι ο πιο σοφός. Έχουμε λοιπόν εδώ μια ανάδειξη οικογενειακών κατορθωμάτων, επένων κλπ, η οποία ενδεχομένως να την δικαιολογήσεις, αλλά δεν μπορείς να δικαιολογήσεις αν εξαιτίας αυτής της συγγένειας αποκρύπτονται πράγματα και μεταξύ αυτών η πλήρης αποσιώπηση του ιδιοφυούς Παλαμίδη. Αυτό με έβαλε εμένα στη σκέψη ότι εδώ επιβεβαιώνεται ότι ο Όμηρος είναι ο εγγονός του Οδυσσέα. Γιατί? Αυτό το λέμε τώρα για πρώτη φορά και πρέπει να γίνει κτήμα, γιατί δεν υποτιμούμε τον Οδυσσέα εμείς, αλλά αυτή η υπερτίμηση συνεπάγεται και την αναγκαιότητα να πούμε την αλήθεια. Ο Οδυσσέας είναι αυτός που οργάνωσε τη δολοφονία του Παλαμίδη. Αυτό λοιπόν που αποκαλύπτεται και δεν υπάρχει στα βιβλία τα επίσημα, τα διδασκόμενα, πρέπει να γίνει κτήμα μας. Γιατί ο Παλαμίδης, το είπαμε, δεν είναι τυχαίος, στην πορεία θα δούμε πάρα πολλά γι' αυτό, αλλά εδώ όμως επιβεβαιώνεται ότι ο Όμηρος είναι Ιθακίσιος, εγγονός του Οδυσσέα και όλα τα οποία περιγράφει, που ξέρει πού είναι ακόμη και το τόξο
του παππού του στο ντουλάπι από πάνω στην, στα παλάτια της Πηνελόπης στην Ιθάκη, αυτό κάτι λέει. Ο Γιώργος είναι εν πλήρη γνώση για την τοποθεσία που είναι το παλάτι του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Θα τον παρακαλέσω να πει μερικές λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά εγώ πήγα και τον άκουσα και τα είδα με τα μάτια μου. Γιώργο. Ο Όμηρος περιγράφει την αυλή του παππού του, περιγράφει τα μέρη του παππού του και λες ότι αυτά τα πράγματα μπορείς να τα περιγράψεις έτσι κατά αυτόν τον τρόπο μόνο αν τα βίωσες, αν τα ζήσες. Πράγματι, ο Όμηρος έζησε εκεί, μεγάλωσε εκεί και εκεί συνάντησε φυσικά και τον μέγα σοφό της Ιθάκης, τον Μέντορα, ο οποίος του είπε να τα γράψει κιόλας. Και από τότε, επειδή ο Μέντορας ενέπνευσε ένα νεαρό παιδί να γράψει τα σπουδαία, έκτοτε οποιονδήποτε άνθρωπο μας εμπνέει για κάτι, μας στηρίζει σε κάτι, τον λέμε Μέντορα. Λοιπόν, εκεί στο βόρειο κομμάτι λοιπόν της Ιθάκης μας υπάρχει ένας χώρος ο οποίος λεγόταν, ήταν ένα μοναστήρι, το Αϊθανάση. Στην προσπάθεια να δεις τι κρύβεται πίσω από εκεί, επειδή έβλεπε τρεις θάλασσες, όπως λέει, βλέπει το Φρίκι από εκεί, βλέπει από την άλλη μεριά την Κεφαλονιά, βλέπει από κάτω το Στενό, βλέπει τρεις θάλασσες. Στην προσπάθεια λοιπόν να δούμε τι ακριβώς κρύβει ο Άγιος Αθανάσιος, που ποτέ όμως οι ντόπιοι δεν τον είπαν Άγιο Αθανάσιο, το λέγανε Αθάνας. Αϊθανάς. Φάνηκε ότι ήταν της Αθηνάς ναός, η οποία Αθηνά, δωριστή, λέγεται Αθάνα. Εκεί ήταν το μέρος το Αθάνας. Λοιπόν, και ξεκινάει λοιπόν η περιπέτεια της ανασκαφής, ξεκινάει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με το Ζεύγος Παπαδοπούλου, αείμνηστη πια η Κοντορλή, η Λίζα, η Παπαδοπούλου, με δεκαετής και πάνω έρευνες, και κάθε χρόνο, κάθε λίγο, κάθε τρεις και λίγο ανακαλύπτει κι όλο και καινούργια πράγματα. Εκεί είμαι από τους τυχερούς που είχα ανταπόκριση, ενημέρωση με χαρά κάθε φορά από τους φίλους της Ιθάκης, το Σύλλογο Φιλομήρων, το Σπύρο τον Αρσένη, τον πρώην δήμαρχο και λοιπά, να μου λένε βρήκαμε και αυτό, βρήκαμε και αυτό, μας μένει εκείνο, μας μένει εκείνο, και βρέθηκαν όλα. Πήγαμε μαζί με τον Γρηγόρη και αν έχεις διαβάσει την Οδύσσια, ξέρεις πού θα πας δεξιά αριστερά και τι θα δεις. Την κλίμακα που ανεβαίνει πάνω η Βασίλισσα, που είναι με φαρδιά και όσο ανεβαίνει στο ιδιαίτερο της δόμα, στενεύει για να είναι μόνο αυτή. Την Τικτή Κρίνη, η οποία χρονολογήθηκε κιόλας από Γερμανούς, ισόχρονη με τη Στήριγθα στην Κρίνη. Άρα λοιπόν συμπίπτουν οι χρονολογίες. Τη Μεγάλη Σάλα, τη Μεγάλη Αυλή, το Ναό της Αθηνάς. Το μέρος όπου δολοφόνησε τις γυναίκες που συνεργάστηκαν με τους μνηστήρες. Εκείνον το θολωτό τάφο που έχει καταπέσει πια, δυστυχώς. Και ένα πάρα πολύ συγκινητικό, εκεί ήταν και νομίζω το τελείωμα της υπόθεσης μας, τον τάφο, ένα μικρό τάφο, πολύ μικρό, που ήταν ο τάφος του Άργου. Του σκύλου του. Του σκύλου του. Ένας μικρός τάφος. Και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν εκεί γύρω, αποθήκες που έχει ένα παλάτι, ταυτόχρονα η Μελάνιδρος πηγή με τα πολλά νερά λίγο παρακάτω, ένα τεράστιο αλόνι το ύψος του είναι 2 μέτρα για να έχει το στάρι του το παλάτι, όλα δηλαδή όσα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα παλάτι. Πιο κάτω είναι η πόλη Σαλαλκομενές, στο πιο στενό σημείο της Ιθάκης, με ένα μεγάλο λάμδα δέλτα, γιατί από το κάτω λείπει, απλά όταν το βλέπει κανείς από τώρα, σήμερα πια φαίνεται σαν λάμδα, αλλά ήταν δέλτα, που δείχνει το όμικρον του Οδυσσέα, τα τείχη των Αλαλκομενών, γιατί οι Αλαλκομενές ήταν η πόλη της Βιωτίας από όπου κατήγεται, έτσι. Γι' αυτό κάτι και εγώ. Γι' αυτό ήταν και συγχωριανός με τη Θεά Αθηνά. Εκεί γεννήθηκε η Αθηνά. Γι' αυτό και τον ευνοούσε συνέχεια η Θεά Αθηνά. Γι' αυτό και της είχε να όμως. Συντοπίτησα. Συγχωριανός με τη Θεά Αθηνά. Να πούμε και το εύρημά μου. Ναι. Την ώρα που ο Γιώργος μας ξεναγεί στο δώμα της Πηνελόπης, εμείς ξέρουμε από τον Όμηρο ότι το κρεβάτι του Οδυσσέα και της Πηνελόπης ήταν καρφωμένο σε ένα κορμό ελιάς, ξυρισμένο πάνω από τη ρίζα, για να είναι ατάνταχτο. Λοιπόν, αυτή η ελιά υπάρχει εκεί ακόμα. Την είδα
και το υπόδειξα στον Γιώργο και μου λέει έχεις δίκιο. Υπήρχε ελιά και η ελιά ξέρουμε ότι ζει χιλιάδες χρόνια ακριβώς στο σημείο που οριοθετεί το δώμα της Πηνελόπης υπήρχε μια ελιά ξυρισμένη. Να πούμε ότι απίστευτο. Υπάρχει, να πούμε ότι υπάρχει ο Χάλκιος δόμος, δηλαδή το δωμάτιο που πηγαίναν τα δώρα για το βασιλιά ή που φτιάχνονταν τα βασιλικά δώρα, υπάρχουν σπήλαια, υπάρχουν νομίσματα με τον Οδυσσέα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε την Ιθάκη γιατί να την ψάχνουμε κάπου αλλού. Έτσι, και εδώ ρωτάμε και οι δύο μαζί. Είναι δυνατόν ένα Υπουργείο Πολιτισμού να μην εκμεταλλεύεται αυτά τα ευρήματα και το brand name Ιθάκη. Το brand name Ιθάκη. Θέλουμε να προκαλέσουμε την έλευση τουριστών. Ξέρουμε για Ιάπωνες οι οποίοι ανεβαίνουν στην Ακρόπολη και κλαίνε. Κλαίνε. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που δεν έχουν πάει ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή ας αποφασίσουν να πάνε. Αλλά όταν έχεις μια Ιθάκη με αυτά τα ευρήματα, με αυτά τα στοιχεία και δεν ακούμε τίποτα γι' αυτό, πόσους πρέπει να ενάγουμε και ποιοι εισαγγελείς πρέπει να ασχοληθούν για τις παραλήψεις καθήκοντος κάποιων επωνύμων οι οποίοι μας πουλάνε, να το πω ευθέως, μούρι, ντροπή. Βεβαίως και στα γύρω νησιά και η Κεφαλονιά ήταν βασίλειο του Οδυσσέα και η Λευκάδα ήταν βασίλειο του Οδυσσέα και η Ζάκυνθος και κομμάτι της Ακαρνανικής Ακτής. Φυσικά όπου θα πήγαινε ο βασιλιάς για να διευθετήσει υποθέσεις του θα έμενε σε ένα τεράστιο δωμάτιο και θα έμενε σε μια καλύβα. Γι' αυτό έχουν βρεθεί και ανάλογα κτίσματα, μεγάλα κτίσματα έτσι, τύπου ανακτόρων σε κοινές τις περιοχές. Γιατί ο βασιλιάς σου θα πήγαινε στην Κεφαλονιά που θα έμενε σε ένα σπιτάκι. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς αυτός, ο Οδυσσέας, είναι αυτός ο οποίος περιγράφεται από τον εγγονό του μετά ή και το ανάποδο. Ο εγγονός, οθούμενος από τον μέντορα, κάθεται να γράψει τα της Ιθάκης. Αυτό ενδιαφέρει το μέντορα, το σοφό μέντορα, γιατί υπάρχει ο σοφός της Πύλου, που πάλι είναι συγγενής του Ομήρου, αλλά υπάρχει και ο σοφός της Ιθάκης, ο μέντορ. Αυτός λοιπόν δίνει στον Όμηρο την έμπνευση. Το έναυσμα δεν το είχε μέχρι τότε. Ο Όμηρος ήταν ταξιδευτής, ήταν ναυτικός. Ήταν ναυτικός. Και μάλιστα έπαθε και μια βλάβη στα μάτια, ίσως από το ταξίδι το πολύ, κάτι σαν σκορβό. Όχι, θα μου επιτρέψει, εγώ το έχω αποκρυπτογραφήσει. Όταν γράφεις 15.000 στίχους και για την Ιλιάδα και 12 για την Οδύσσια, με ποια φώτα, όχι τις λάμπες Λέντλ, στο φως των κεριών. Του λιχνίου. Λογικό δεν είναι τα μάτια σου να πάρουν και εμείς ακόμη που γράφουμε. Εγώ σαν δικηγόρος έχω γράψει χιλιάδες σελίδες. Κάποια στιγμή νιώθω να μην βλέπω καλά. Ναι. Άμα κινηθώ, βάζω κάποιο κολύριο, μετά είμαι καλά. Αλλά όταν ένας άνθρωπος σαν τον Όμηρο και υπ' αυτές τις συνθήκες έχει αυτό το βάρος να γράψει, κάποιες στιγμές μπορεί να μην βλέπει και καλά. Βέβαια στο κώδικο του Σκοριάλ που είναι ο βίος του Ομήρου αναφέρεται ότι φτάνει εκεί πέρα, ήδη τον αφήσαν εκεί πέρα επειδή ήδη είχε χάσει, είχε χάσει λίγο από το φως του και επειδή ξέρανε ότι στην περιοχή εκεί πέρα υπάρχει μια πηγή στην οποία βγαίνει ένα ιαματικό νερό με λίγη λάσπη που το βάζουν και ξαναβλέπει το φως του. Θεραπευτική. Θεραπευτική. Και ακόμα και σήμερα υπάρχει. Και στην γιορτή της Παναγίας το ίδια λασπόλουτρα κάνουν εκεί πέρα πάνω, είναι και στα βόρεια της Ιθάκης. Έτσι λοιπόν μένει εκεί πέρα και σιγά σιγά μαθαίνει για την ιστορία της περιοχής του και κάθεται και τη γράφει. Αυτά γίνονται σε αυτή την περιοχή. Να πω ότι τους χρόνους που δεν πάλευαν, που δεν έκαναν εκστρατεία οι Αχαιοί, το στράτευμα, κάναν αναγνωριστικές πτήσεις, θα το λέγαμε, στις γύρω περιοχές. Εκστρατείες. Εκστρατείες για να αποκτήσουν. Τροφοδοσία. Να αποκτήσουν αποικίες, να ιδρύσουν αποικίες. Ο Αχιλλέας πήγε στις εκβολές του Δουνάβεως. Ίστρος το ποταμό. Υπάρχει νήσος Αχιλλεία εκεί πέρα. Να το πω γιατί είναι στρατιωτικό το θέμα και σε αυτό έχω μια έτσι, επαφή. Λέγεται ότι ο Αχιλλέας κατέκτησε 12 πόλεις περιμετρικά της Τρίας και μεταξύ αυτών και την ίσο Λέσβο με τις πόλεις της, διότι οι Λέσβοι είχαν ταχθεί υπέρ των Τρών. Έχουμε λοιπόν τον Αχιλλέα, αναφέρεται μνήμη για αυτόν, στις εκβολές επάνω, στην Κρυμαία, του Δνίστερου και του Δουνάβεσου που πες εσύ. Δεδομένου ότι ίσως ο Αγαμέμνονας δεν τον ήθελε στα πόδια του. Τον έστελνε. Ναι, γιατί σου λέει άμα καταλάβουμε την Τρία να μην είναι εδώ στη διανομή
των Λαφύρων. Και γι' αυτό το λόγο είχε αναλάβει. Όταν λοιπόν γύρισε και προφανώς έγιναν τα γεγονότα, ο Όμηρος τα καλύπτει υπό το πρόσχημα της διενέξεως για τη Βρυσίδα. Mm-hmm. Για μάνα τουλάχιστον δεν είναι. Έχει μεσολαβήσει ο φόνος του Παλαμίδη και ο Αχιλλέας γυρίζει να ζητήσει το λόγο γιατί σκοτώθηκε ο φίλος του. Τον έχει ειδοποιήσει ο Αίαντας, που είναι ο μόνος που τον πενθεί, θα τα πούμε σε λεπτομέρειες αυτά, αλλά εδώ είναι η αιτία της μήνυος του Αχιλλέα. Τραβάει τους Μυρμιδόνες και λέει πολεμάτε μόνοι σας μετά από αυτό που κάνατε. Και χρειάζεται ο φόνος του Πατρόκλου για να βάλει στην άκρη το θυμό του, να μπει και αυτός πάλι στον πόλεμο, και εκεί πλέον τα πράγματα είναι συγκεχημένα, και αυτό το είπαμε και μεταξύ μας πριν, δεν ξέρουμε ξεκάθαρα πώς σκοτώθηκε ο Αχιλλέας, πώς σκοτώθηκε ο Αίαντας. Λέγεται ότι έστησε το σπαθί και έπεσε γιατί απογοητεύτηκε που του πήρε ο Οδυσσέας τους αγώνες τα όπλα του Αχιλλέα. Δεν τον είδε κανείς όμως να αυτοκτονεί. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν έχουμε δολοφονία του Αχιλλέα, δολοφονία του Παλαμίδη, δολοφονία του Αίαντα. Την ελίτ που λέγαμε πριν. Τους γιατρούς ίσως δεν τους σκοτώσανε γιατί ήταν χρήσιμοι. Ήταν πολύ χρήσιμοι. Ναι. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα μύθο όπου ο καταπληκτικός Όμηρος έχει το κίνητρο να αποσιωπά γεγονότα, να αναδεικνύει κάποια άλλα με τρόπο υπερβολικό, και εδώ σε μας μένει να τα αποκρυπτογραφήσουμε, μια και είπαμε ότι στην ιστορία θα είμαστε αμήλικτοι, τα γεγονότα θα μας οδηγούν και η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Ίσως και να μην ήταν στόχος του να γράψει τον άλλον. Θα μπορούσε να το πλατιάσει τόσο πολύ για το γεγονός. Στον Παλαμίδη όχι. Εκεί υπήρξε στοχευμένη αποσιώπηση. Επίσης, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε αυτά τα 9 χρόνια ο Οδυσσέας έκανε και αυτός αποστολές. Η Οδυσσός, που την ξέρουμε σήμερα στα βόρεια του Πόντου, η Οδυσσός είναι πόλη ονοματιστής από τον Οδυσσέα. Προφανώς. Σημαίνει ότι έχει πάει εκεί πέρα, έχει στήσει στρατόπεδο, έχει κάνει αποικίες και άλλες περιοχές. Τέλος, ας μην ξεχνάμε πως ο Φιλοκτήτης που λέγεται ότι έμεινε εκεί πληγωμένος, δεν έμεινε πληγωμένος. Αυτό ήταν το πρόσχημα. Ο Φιλοκτήτης έμεινε εκεί για να μην αφήνει τους Κάρες, οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλο δύναμη, από τα νότια, Λυκία, Καρία, να ανεβαίνουν προς τα πάνω και να ενοχλούν... Σύμμαχοι των Τρώων. Σύμμαχοι των Τρώων και να ενοχλούν τους Αχαιούς στο στράτο, στην πολιορκία. Όλο το Βόρειο Αιγαίο, όλη η κακώς λεγόμενη Μικρασία, όλη η Θράκη και η Μακεδονία ήταν με τους Τρώες. Έτσι λοιπόν μοιράζεται η Ελλάδα στα δύο. Βόρειο Αιγαίο, Κάρες, Λύκη, Τρώες, Πόντι, Παφλαγόνες και Θράκες και Μακεδόνες από τη μια πλευρά και έξι θεοί και από την άλλη όλοι οι υπόλοιποι. Δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Ο Όμηρος χρειάστηκε πάρα πολλές λέξεις, αράδες και ραψοδίες για να τα γράψει όλα αυτά. Φανταστείτε εμείς τι θα χρειαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι την επόμενη φορά. Να μας περιμένετε.